κεφάλαιο Σύρος. Ναι. Πέρασε το κεφάλαιο Σύρος, καθώς Γιώργο έχουν ακουστεί σενάρια πως όταν σταματήσει την εργοδράση έχεις το μυαλό σου να μείνεις μόνο εδώ στον εσύ. Κοίτα, καταρχάς, όταν κάνω κάτι όπως τώρα που είμαι ενεργή αθλητής, δεν σκέφτομαι ποτέ τίποτα άλλο. Είμαι 100% focus ό,τι κάνω σε αυτό που έχω επιλέξει να κάνω και αυτή τη στιγμή τη συγκέντρωσή μου γενικότερα και από τις προπονήσεις και από τους αγώνες δεν μου την παίρνει τίποτα άλλο εκτός του Ολυμπιακού, των προπονήσεων και των αγώνων που έρχονται. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, θα ήθελα εννοείται να έρθω να μείνω μόνιμα στο νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα μέρος το οποίο το αγαπάω. Όχι γιατί για κάποιον μπορεί να μην είναι το πιο ωραίο στην Ελλάδα, αλλά έχω όλες μου τις αναμνήσεις εδώ πέρα και κατά τη γνώμη μου οι αναμνήσεις είναι αυτές που σε κάνουν και νιώθεις ξεχωριστά για ένα μέρος. Ακόμα και αν αυτό το μέρος δεν είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά όμορφο, ή ένα μέρος που δεν έχει θάλασσα, ή ένα μέρος το οποίο για πολλούς μπορεί να μην είναι ωραίο. Για μένα οι αναμνήσεις είναι αυτό που το κάνουν ξεχωριστό και μακάρι να τα φέρει έτσι η ζωή και να μείνω εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω δεν μόνο από μένα. Έχω οικογένεια, οπότε θα δούμε. Σε περίπτωση λοιπόν που μείνεις εδώ πέρα, έχεις σκεφτεί ποια θα μπορούσε να ήταν έτσι η δραστηριότητα που θα μπορούσες να έχεις και εκτός μπάσκετ? Σκέφτεσαι, έχεις κάποια πλάνα στο μυαλό σου για το πώς θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και το χρόνο το δικό σου, αλλά και τη δεδομένη αγάπη σου για την Σύρο? Κοίτα, εγώ αν έκανα κάτι, αυτό που θα μ' άρεσε ήταν κάτι το οποίο να έχει σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή, επειδή και εγώ από τα 15 που ήμουν στον Ολυμπιακό, αλλά και πιο πριν, μέχρι τα 20. Πέρασα πάρα πολλές δοκιμασίες μέχρι να παίξεις. Πρέπει συνέχεια να αποδεικνύεις, να τρέχεις, να δουλεύεις. Θα μ' άρεσε να κάνω κάτι το οποίο, επειδή και ο κόσμος εδώ πέρα αγαπάει πάρα πολύ τον αθλητισμό και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Θα μ' άρεσε να κάνω κάτι το οποίο να έχει σχέση με παιδιά, το οποίο θα έχει να κάνει με την ένταξή τους σε ένα κοινωνικό σύνολο, στο πώς να μοιράζονται, στο να παίζουν μπάσκετ, με κάποιους ανθρώπους ειδικούς, όπου να μιλάνε στο πώς να συμπεριφέρονται στα παιδιά. Γενικότερα μπορεί να μου φαίνεται, αλλά είμαι πάρα πολύ τελειομανής, οπότε ό,τι κάνω και επιλέξω να το κάνω, αν φτάσει αυτή η ώρα και αν καταφέρω να το κάνω, θέλω να γίνει όσο πιο σωστά γίνεται. Όταν έρθει αυτή η ώρα θα το δούμε. Σίγουρα για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα, γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν γήπεδο για να κάνω κάτι τέτοιο, δηλαδή έχω ακούσει προς το παρόν είναι κάποιες σκέψεις για να γίνουν τα γήπεδα, οπότε θεωρώ ότι άμα είναι και κατάλληλες οι προϋποθέσεις, χαρά μου να βοηθήσω και να κάνω κάτι το οποίο θα βοηθήσει και πολύ κόσμο. Σε αυτό, επειδή έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα, ότι πιθανώς έτσι να σκέφτεσαι να κάνεις έτσι μια μορφή σαν ακαδημία, μπάσκετ, έτσι, να φέρεις προπονητές από την Αθήνα, την τεχνογνωσία, έτσι, έμπειρους ανθρώπους, ποιες θα ήταν έτσι οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ξεκινήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα, πλέον από την ύπαρξη έτσι, αθλητικών υποδομών στη Σύρο? Ή αν αυτό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο έτσι, για να ξεκινήσει ένα τέτοιο project? Και το να κάνεις μια ακαδημία δεν είναι μόνο να φέρεις δύο γνωστούς και να κάτσουν μια ώρα να μιλήσουν τα παιδιά για να φύγουν. Η ακαδημία για μένα, από τη στιγμή που έχει να κάνει με παιδιά και με παιδιά σε πολύ ευαίσθητη ηλικία, πρέπει να μπορέσεις να τους μεταλαμπαδεύσεις και να τους κάνεις να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, να τους εξηγείς ότι δεν μπορεί να γίνεις μπασκετμπολίστας και ότι οι πιθανότητες να γίνεις μπασκετμπολίστας είναι ίσως να είναι πολύ λίγες, αλλά ταυτόχρονα να τους μάθεις να μοιράζονται, να ξέρουν να διεκδικούν σωστά, να μπορούν να παίζουν, να ξεφεύγουν τα μαθήματά τους, να παραμείνει το μάθημά τους προτεραιότητα, να φέρεις κάποιους ανθρώπους ειδικούς όπου να μιλάνε στους γονείς και να βοηθάνε και τους γονείς και να τους δίνουν μια σωστή κατεύθυνση για το πώς να διαχειρίζονται κάποιες φοβίες των παιδιών ή κάποιες αντιδράσεις των παιδιών. Γενικότερα πρέπει να είμαι εγώ εδώ αναγκαστικά, ούτως ώστε να μπορέσω και εγώ να παρακολουθώ τι γίνεται. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ένα-δύο, είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να γίνει, ούτως ώστε από τη στιγμή που έρχεται ο γονιός και σου εμπιστεύεται το παιδί να γίνει σωστά, να ξέρει ότι το αφήνει μία-δύο ώρες και το παιδί του φεύγοντας από την προπόνηση έχει μάθει κάτι, έχει κερδίσει κάτι και σωματικά και εγκεφαλικά. Και αυτό το πράγμα να έχει μια συνέχεια, να μπορέσει δηλαδή να βγάλει πιο σωστά παιδιά είτε στον χώρο του μπάσκετ είτε γενικότερα προς τα έξω όταν ενηλικιωθούν. Πιστεύεις ότι η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων έχει οδηγήσει τους επενδυτές να μην επενδύουν χρήματα στο μπάσκετ? Βλέπουμε στο βόλεϊ ο Φοίνικας είναι πολύ ψηλά. Στο ποδόσφαιρο το προσπαθούν οι ομάδες να ανέβουν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κανείς να βάζει χρήματα
για να ανέβει το επίπεδο, να δούμε μια Συριανή ομάδα όπως πάρα πολλά χρόνια τον Άρη Σύρου σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Μπορεί να παίζει αυτό ρόλο, ναι. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα, άμα δεν υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ το οποίο να μπορέσει να υποστηρίξει κάποια πράγματα ή κάποιες δομές, να μπορεί να υποστηρίξει κόσμο, κάποιο αντρικό τμήμα, κάποιες ακαδημίες, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή και να έρθει κάποιος, ακόμα και εγώ δηλαδή να ήθελα, όσο και αγάπη να έχω, άμα δεν υπάρχει ένα γήπεδο σωστό, το οποίο να υπάρχει ασφάλεια για τα παιδιά και να υπάρχει ασφάλεια για τους ανθρώπους έξω που βλέπουν και παρακολουθούν μια προπόνηση σε έναν αγώνα, καταλαβαίνεις πως αυτό θα γίνει. Βλέπουμε ομάδες όπως το Μεσολόγγι, το Λαύριο, ο Κολοσσός Ρόδου, που στέκονται στην Α1 και μάλιστα πρωταγωνιστούν, το Λαύριο πήγε τελικό. Τι μήνυμα έχεις να περάσεις σε έναν επενδυτή, τι budget χρειάζεται ένας επενδυτής για να πει πάω τη Σύρο στην Α1? Κοίτα, πλέον τα πράγματα νομίζω έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, η Σύρο κατά τη γνώμη μου μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Έχει κόσμο που αγαπάει τον αθλητισμό. Ό,τι και να. Και εγώ που έχω κάνει κάποια event εδώ, έχω δει ότι υπάρχει πάρα πολύ αγάπη και για το Φιλικά υπάρχει τεράστια αγάπη για αυτό που γίνεται. Δεν θεωρώ ότι κάποιο, άμα χρειαστεί να επενδύσει, χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα ή τρελές καταστάσεις. Δηλαδή, πλέον είναι έτσι διαμορφωμένο το σύστημα που έχεις κάποια έσοδα τηλεοπτικά, από χορηγούς, με μια σωστή κίνηση και με ένα σωστό προγραμματισμό, με βοήθεια των ντόπιων, με κάποια εισιτήρια μπορεί να στηριχθεί και να πάει αρκετά καλά μια ομάδα γενικότερα στην Α1. Επειδή μπορεί να σε ακούσει κάποιος επενδυτής και να ενδιαφέρεται, με 500 χιλιάρικα παράδειγμα, είσαι Α1. Κοίτα, δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά. Νομίζω ναι, από ό,τι ακούω και από ό,τι γνωρίζω, νομίζω ναι, είναι ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει μια ομάδα αρκετά καλά. Γιώργο, πριν από λίγο μου μιλήσεις για εκδηλώσεις που έχεις οργανώσει στο τόπο σου και μου δίνεις την κατάλληλη πάσα να αναφερθούμε στο Aegean Ball, το οποίο ήσουν η ψυχή της διοργάνωσης. Είχε τεράστια επιτυχία όταν διοργανώθηκε πριν από κάποια χρόνια. Υπάρχει κάποιο πλάνο στο μυαλό σου έτσι, να επανέλθει αυτή η διοργάνωση που διακόπηκε έτσι και λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού αλλά και έτσι λίγο αντικειμενικών δυσκολιών? Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στο μυαλό μου για τον χρόνο. Δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια κουβέντα, θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες να δούμε αν μπορέσει να γίνει. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Σίγουρα τα προηγούμενα χρόνια και λόγω κορονοϊού αλλά και λόγω κάποιων καταστάσεων στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήθελα εγώ να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο event. Θέλω να ελπίζω ότι τα πράγματα και οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, να μπορέσει να έρθει και ο κόσμος να δει από κοντά κάποιους παίκτες και να ζήσει Σύρος ένα πολύ όμορφο πενταήμερο πάλι. Θα το δούμε. Δεν μπορώ να αποσχεθώ κάτι, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ξαναγίνει. Έχουν ακουστεί κάποια σενάρια τα οποία λένε ότι έχεις δεχτεί προτάσεις να συμμετέχεις σε κάποια τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρουμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πολιτικά δεν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με τη Σύρο? Όχι, δεν. Χαρά μου να βοηθήσω όπου χρειαστεί, αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν έχω μεγαλώσει κάνοντας αυτό. Δεν ξέρω να κάνω αυτό. Γνωρίζω να κάνω κάποια άλλα πράγματα, οπότε. Αν υπάρξει κάτι το οποίο μπορώ να κάνω κάτι, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι το οποίο να φανώ. Μπορώ να το κάνω και. Χωρίς να. Αν με χρειαστεί κάποιο από εκεί και πέρα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι στις βλέπεις μου και θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και πιο σωστό να βρίσκονται σε αυτή τη θέση από ότι εγώ. Δεν ξέρω, Θεοδόση, αν θες κάτι τελευταίο να ρωτήσεις. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Γιώργο, τελειώνοντας το μπάσκετ, σκέφτεσαι να ασχοληθείς σε άλλο πόστο, έτσι σου διαφορά το μπάσκετ, είτε με την προπονητική είτε με κάποια άλλη μορφή στο μπάσκετ? Και γενικά τι είναι αυτό που σε γεμίζει να κάνεις? Δηλαδή τελειώνεις το μπάσκετ, τι άλλο είναι αυτό που σου αρέσει να κάνεις, έτσι, να γεμίζεις το χρόνο σου, τη δραστηριότητα σου? Κοίτα, αν εξαιρέσουμε το θέμα της Ακαδημίας, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι έχω κατασταλάξει κάπου ή ότι σκέφτομαι κάτι. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, είμαι ακόμα ένα ενεργή αθλητής, οπότε το μυαλό μου είναι 24 ώρες το 24ωρο ακόμα. Αν όχι 24 ώρες το 24ωρο για να μην είμαι υπερβολικός, αρκετές ώρες την ημέρα στο μπάσκετ. Δηλαδή, σκέφτομαι πώς η ομάδα θα ξαναπετύχει τους στόχους της, πώς η ομάδα θα
επιστρέψει ψηλά, οι προπονήσεις, πώς θα είμαι εγώ στην καλύτερη φυσική κατάσταση για να βοηθήσω την ομάδα μου όσο μου ζητηθεί. Οπότε τώρα το τι θα γίνει μετέπειτα, εντάξει, πιστεύω θα την βρούμε την άκρη. Κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα θα αφιερώνει και πολύ χρόνο στην οικογένειά σου. Βλέποντας και κανόνες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να μιλήσεις στο λογότυπο.gr και στην εφημερίδα Ο Λόγος των Κυκλάδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ πολύ.